να πας, αλλά και ευρύτερα την επαρχία. Διότι τέτοια γεγονότα είναι φανερόν ότι στιγματίζουν και αμαυρώνουν την επαρχία μας. Ναι. Καταρχήν να ευχηθώ καλή ανάρρωση στα παιδιά τα οποία έχουν τραυματιστούν. Mm-hmm. Ευτυχώς που δεν είχαμε το οποιοδήποτε θανάσιμο γεγονός και εύχομαι να αποφευκτούν στο μέλλον. Ναι. Είμαστε σε πλήρη συνεργασία εδώ και χρόνια με την αστυνομία για να αποτρέπονται οποιαδήποτε γεγονότα και να δίνουμε οποιασδήποτε πληροφορίες για να αξιολογούνται για το καλό νόμενο τόσο των ατόμων αυτών αλλά όσων και του τόπου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα δύσκολο έργο μέσα από το οποίο καλείται το αστυνομικό σώμα να επιτελέσει. Εμείς ως τοπική αρχή κάνουμε μέσα από τις δικές μας εξουσίες αλλά και δυνάμεις και πληροφορίες το κάθε δυνατό ώστε να προστατεύουμε τόσο τον Δήμο μας όσο και τους δημότες μας και τους πολίτες οι οποίοι επισκεπτούνται αυτόν τον τόπο. Ναι. Θεωρούμε ότι αυτού του είδους τα εγκληματικές ενέργειες είναι καταδικαστές και έχουμε ήδη για να συμμεριστούμε και εμείς και να συμπαρασταθούμε αλλά και να στηρίξουμε το αστυνομικό έργο. Έχουμε προχωρήσει μέσα από διαδικασίες και εγκρίσεις για την εγκατάσταση κλειστών κυκλώματων ασφαλείας σε συγκεκριμένους χώρους και ευελπιστούμε να υλοποιηθεί πλήρως μέχρι τον Ιούλιο-Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Ναι. Απλά οι διαδικασίες λόγω και προσωπικών δεδομένων οι εγκρίσεις παίρνουν κάποιο χρόνο. Ήδη την Παρασκευή υπήρξε μια σύσκεψη με τους συμβούλους μας για τις διαδικασίες και πώς θα προχωρήσουμε. Καλά, τώρα δεν νομίζω τα προσωπικά δεδομένα σε τέτοιες περιπτώσεις όπου εντάξει, είναι και θέμα διαχείρισης τους, σε τέτοιες περιπτώσεις όμως όπου υπάρχει μπαρούντι, κύριε Δήμαρχε, νομίζω ναι, μπαίνω σε δεύτερη. Λέω όμως ότι απλά έχω αναφέρει ότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες ναι, για να είμαστε νομικά. Ωραία. Λοιπόν, μπράβο. Να σας πω κάτι άλλο. Θυμάμαι τον κύριο Καρούσο, τον προκάτοχό σας, τον σημερινό Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος αναφερόταν στο θέμα των επιχειρήσεων, κάποιων επιχειρήσεων στην Αγία Νάπα, οι οποίες ενδεχομένως να διευθύνονται από άτομα τα οποία δεν έχουν ή δεν σχηματίζουν, αν θέλετε, δεν βοηθούν προς τον σχηματισμό μιας εικόνας της Αγίας Νάπας που να υποδεικνύει ότι είναι ένας τόπος με ποιοτικό τουρισμό, που μπορεί να προσελκύσει τουλάχιστον ποιοτικό τουρισμό. Και κάποιοι λένε ότι ορισμένες από αυτές τις κινήσεις αντεκδίκησης και εκδίκησης μπορεί να βασίζονται και στα κίνητρα που υπάρχουν στον κόσμο της νύχτας. Θα μου πείτε η νύχτα δρά παντού, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη πατέντα εδώ, κύριε Δημάρχε. Αυτό σας προβληματίζει? Κοίτα, μας προβληματίζει. Θεωρώ ότι δεν είναι θέμα διαφορών μεταξύ κάποιων επιχειρησιών. Ήταν κάπως διαφορετική η δήλωση που είχε κάνει ο προκάτοχος μου Γιάννης Καρούσος τότες. Σίγουρα μας προβληματίζει. Απλά φαίνεται ότι η διάπραξη τέτοιων ενεργειών στον Δήμο Αγίας Νάπας δυστυχώς βρίσκει άτομα μαζεμένα μαζί ή το έγκλημα. Μάλιστα. Πιθανώς να πηγαίνουν και κάποια άτομα να το πούμε σε εισαγωγικά θύματα εκτός από το στόχο. Μάλιστα. Όμως εγώ ως δήμαρχος είναι λυπηρό να τα έχουμε όλα αυτά και εύχομαι να μην ξανασυμβούν στο Δήμο μας. Εμείς είμαστε δίπλα στο αστυνομικό σώμα και στην πολιτική ηγεσία του σώματος αυτού να στηρίξουμε με οποιοδήποτε τρόπο για να αποφευκτούν αυτά τα γεγονότα. Σίγουρα οι επιχειρήσεις ευημερούν. Εμείς μέσα από αυτήν την διαδικαστική και νομότυπη διαδικασία που ακολουθούμε στηρίζουμε όλες τις επιχειρήσεις και νομίζω αναβαθμίζονται όλες οι επιχειρήσεις για αυτόν το ποιοτικό τουριστικό προϊόν και δεν πρέπει από μόνοι μας να δίνουμε αυτήν την κακή εντύπωση προς το έξω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Δημαρχέ. Σας ευχαριστώ. Καλά, και εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να δούμε